Πάμε να υποδεχθούμε τον α, γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τον κύριο Στέλιο Μπένετάτο. Καλώ ήρθατε, καλησπέρα. Καλώ σα βρήκα. Λοιπόν, Περιφερειακό Σύμβουλο Λαϊκή Ισπήρωση Αττικής Αττική Έχετε διατελέσει και δήμαρχο στη Νίκαια και πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση. Ιδιαίτερα έμπειρο και με γνώση. Καλώ ήρθατε. Να καλά. Λοιπόν, α, <χαι> ε, τα λέμε εδώ μετά το νέο έτο, το 2024. Θέλω να ρωτήσω με το καλησπέρα για τις αρμοδιότητες, γιατί είναι ένας σημαντικός θεσμικός ρόλος ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, Κυρίε και κύριοι. Θα δούμε σε λίγο τι είπε ο επικεφαλής της Λαϊκής Σπύρωσης ε, για την Αττική, ο κύριος Προτούλης. Λέει ουσιαστικά ότι 900 πολύ σημαντικά έργα για την Αττική, εδώ και 13 χρόνια φεύγουν από προπολογισμό σε προπολογισμό. Άρα... Ε, είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Ξεκινώ μαζί σα για να δούμε τι αρμοδιότητε του γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη μεγαλύτερη περιφέρεια τη χώρα. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει προεδρείο. Έτσι, τη θέση του προέδρου την παίρνει η πρώτη παράταξη. Mm -hmm. ο, την, η δεύτερη παίρνει τον αντιπρόεδρο. Και η τρίτη, αυτό είναι το σημαντικό, θα λέγα για εμά, ότι είμαστε τρίτη δύναμη. Ναι. Mm -hmm. ε, δηλαδή, η Λαϊκή κατάφερε πραγματικά σχεδόν να διπλασιάσει τα ποσοστά τη. Αυτό είναι το πιο mm -hmm. σημαντικό. Και εντάξει, επιλέχθη εγώ από του άλλου συντρόφου συναγωνιστέ εκεί να είμαι γραμματέα. Άλλοι θα πάνε στην Περιφερειακή Επιτροπή. Mm -hmm. ε, ο καθένα μα δηλαδή συμμετέχει και θα είμαστε και γενικά στη δράση. Αυτό είναι το σημαντικό για μα. Mm -hmm. Να είμαστε έξω στον κόσμο, στα προβλήματα, να μπορούμε να προβάλλουμε δηλαδή, τι αγωνίε mm -hmm. του, τα προβλήματά του και αν θέλετε κόντρα στην πολιτική που κυριαρχεί. Mm -hmm. Τώρα, ε, ε, σε αυτό που πάντα να μην το αποφύγω, το, το Προεδρείο έχει ο καθένα την αρμοδιότητά του. Ο πρόεδρο βασικά διευθύνθηκε. Και έχει τον κύριο ρόλο στη συζήτηση, ο γραμματέα έχει όμως τον έλεγχο των πρακτικών και των αποφάσεων mm -hmm. και στη διαδικασία της συζήτησης ε, τις ονομαστικές ψηφοφορίες και τον έλεγχο των ομιλητών. Mm -hmm. έτσι, εμείς, ε, 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 εμείς αυτό που θέλουμε, για να το πω έτσι, να αξιοποιήσουμε, ας το πούμε έτσι, mm -hmm. α, αυτή τη θέση του Προεδρείου, αν μπορέσουμε με τη συμμετοχή μας στο Προεδρείο να... Ε, βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε, να διασφαλίσουμε, αν θέλετε, ότι οι συζητήσει θα είναι ουσιαστικέ. Δηλαδή mm. η αντιπαράθεση που θα γίνεται, γιατί τέτοια θα γίνεται, ας πούμε, ναι. ε, να, να φωτίζει τι πλευρέ mm -hmm. που παρακολουθεί όσο παρακολουθεί ο κόσμο. Mm -hmm. Και γιατί όχι ακόμα περισσότερο, αυτό είναι πιο δύσκολο δηλαδή, mm -hmm. να δημιουργεί και ανατροπέ στη συζήτηση. Αν θέλετε, που θα μπορέσουν να λύσουν προβλήματα που mm -hmm. χρονίζουν στην περιφέρεια τη Αντική. Έχετε πούμε, ξεκινήσει αρέστε. ήδη διαζώσει. Να πούμε ότι η 31 Ιανουαρίου ξεκινάτε από τον Ασπρόπεργο. Το οριοθετώ ναι. γιατί είναι σημείο αναφορά. Ναι, Πώ το... προχωράμε, μετά πάμε κερατσίνη. Ναι, μετά πάμε ρατσίνη, μετά πάμε. Αγία Βαρβάρα. Αγία Βαρβάρα μετά πάμε Μάντρα και μετά δηλία, πάμε Κύθιρα. Και Κύθιρα. Είναι... Αυτό γίνεται. Δηλαδή, εμεί δεν είχαμε διαφωνήσει αυτό. Να πάμε στου ε, τόπου εκεί, α που υπάρχουν. Στα Δημαρχία θα γίνουν συζητήσει. Ναι. Θα γίνουν και ενδιάμεσε που λέγονται λογοδοσία. Βασικά εκεί πέρα πιο πολύ θα έχει το λόγο. Είναι καθιερωμένο πια δηλαδή, η αντιπολίτευση, δηλαδή να βάλει θέματα που ενδεχόμενα θα συζητηθούν και ενδεχόμενα να περάσουν. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι με το, με το νέο νόμο που ήταν και παλιά παλιο, πιο παλιό, ναι. έχει την απόλυτη την η διοίκηση. Ανεξάρτητα αν δεν συγκεντρώνει το 50% επομένω, συνήθω θα πρέπει να συμβάλλει δηλαδή, και αυτή για να περάσει ναι. μια απόφαση που είναι κόντρα στι αρχικέ επιλογέ ναι. του πρόγραμμά ναι. τη. Ναι. Ωραία. Εμεί θα δούμε σήμερα ναι. βασικού άξονε. Σε σχέση με τις προτάσεις στο πρόγραμμα της αντιπολίτευσης, γιατί όπως λέτε θα γίνει μια ουσιαστική γόνιμη ε, κριτική, αλλά και επικοδομητικέ προτάσεις οι οποίες μπορεί και να υιοθετηθούν από τη διοίκηση. Θα τα δούμε αυτά. Να πούμε ότι είχαμε εκλογή εκπροσώπων κυρίως και κύριοι στη Γενική Συνέλευση ε, της ε, περιφέρεια Αττικής για την ΕΕ, για την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, γιατί ε, πλησιάζουν οι εκλογές εκεί... Ε, Στου 51 ε, εκπροσώπους, 6, 6 ανήκουν ναι, εκ προσωπής, στη Λαϊκή Σπύρωση Είχαμε 4 στην προηγούμενη φορά στου 100 και τώρα έχουμε 6 στους Στο... 81. Έτσι είναι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ωραία, βέβαια. Λοιπόν, ε, εμείς θέλω πριν ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε να δούμε πολλά θέματα και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και στη σχέση με τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, λέει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο Γιάννης Προτούλης, από τη Λαϊκή Ιατικής, πως εδώ ουσιαστικά και 13 χρόνια περνούν στους προϋπολογισμούς, άνα προϋπολογισμό, 900 πολύ σημαντικά έργα για την Αττική. Και ε, τελικά χρονίζουν, ε, δεν υλοποιούνται. Περνάει ο καιρό, περνούν οι προπολογισμοί, αλλάζουν και οι διοικήσει τη περιφέρεια. Αλλά τελικά τα έργα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την Αττική. Πάμε να τον ακούσουμε, για να ξεκινήσουμε με τον γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττική την συζήτησή μα. Ανοίγει θέμα ξανά να δούμε τον προπολογισμό. Από ό,τι φαίνεται από τι τοποθετήσει, ανοίγει θέμα να ξαναδούμε τον προπολογισμό τη περιφέρεια Αττική. Βάζει κανένα τέτοιο θέμα αν ανοίξει τέτοιο θέμα. Εμεί ασφαλώ έχουμε τοποθετηθεί, μάλιστα θυμάστε ότι τοποθετηθήκαμε και στην ορκομοσία για το παράδοξο που υπάρχει η προηγούμενη σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου να συζητάει προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής που δέσμευσε τη σημερινή σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου και τη σημερινή διοίκηση <χω> να τον υλοποιήσει. Αν μπαίνει θέμα αναθεώρησης του προϋπολογισμού για το 2024, εμείς βεβαίως είμαστε εδώ να το συζητήσουμε και να πούμε και με στοιχεία και αποδείξεις όλα αυτά που συζητήσαμε και στον προϋπολογισμό. Πράγματι, υπάρχουν 900 τον αριθμό έργα, τα οποία μεταφέρονται από προϋπολογισμό σε προϋπολογισμό. Από ποιο έτος, ξέρετε? Από το έτος 2011. Επειδή μην κάνει το στον μέσα, το έτος 2011 μεταφέρονται 900 έργα, τα οποία στον προϋπολογισμό έχουν ένα κονδύλι χιλίων ευρώ, κάποια και λίγο περισσότερο απλά για να μένουν στην εγγραφή στον προϋπολογισμό και μεταφέρονται και τα περισσότερα ποια είναι. Είναι τα έργα τα οποία είναι αναγκαία, είναι τα έργα τα οποία θέλουν γενναία χρηματοδότηση, είναι τα αντιπλημμυρικά, είναι τα αντισυσμικά, είναι τα έργα τα αναγκαία για να σωθούμε από τις πλημμύρες, από τις φωτιές και όλες τις φυσικές καταστροφές, αλλά πολύ περισσότερο και για να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση στη ζωή των κατοίκων της Αττικής. Ανοίγει τέτοιο θέμα προϋπολογισμού. Εμείς εδώ είμαστε. Αν ανοίγει τέτοιο θέμα από τον κύριο Ιακημίδη, από τον κύριο Σγουρό, ανοίγει τέτοιο θέμα. Εμείς είμαστε υπέρ. Αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 2024, συζήτηση συγκεκριμένη. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν, συζητά και για την αναθεώρηση του προπολογισμού, ο Προτούλης, Πρωτούλη, okay. να δούμε τι έχει γίνει αυτά τα 13 χρόνια, όπου ε, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα 900 έργα, μεγάλο αριθμό, okay. ε, φεύγουν από προπολογισμό σε προπολογισμό, από διοίκηση σε διοίκηση, χωρί να υλοποιούνται τελικά και μεταφέρονται. Τι ακριβώ συμβαίνει. Ναι, να, να, πω καταρχήν ότι ο Γιάννη Οπροτούρη που μεταφέρατε και πολύ καλά από τη χθεσινή συζήτηση είναι αυτό. Ναι. Ε, γιατί άνοιξε ε, μια κουβέντα τέλο πάντων, θα έλεγε και κανεί και εκτό τη τυπική διαδικασία. Ε, μα δεν μα πειράζει αυτό. Οι επικεφαλεί πάντα μπορούν να πούνε. Mm. Ε, τέθηκε ένα θέμα, αν θέλετε, και διαφάνεια, α πούμε, δηλαδή να λεχθούν, ας πούμε, να η προηγούμενη χρήση κτλ. Και, λοιπά, και εκεί άνοιξε μια κουβέντα, παρεμβήκαν και άλλοι επικεφαλεί. Και για να σου βασικά αυτό. Αυτά τώρα, αν τα συζητάμε αυτά που λέτε τώρα. Ναι. Ε, συζητάμε αυτό που το θέσαμε εμεί και στην ορκομοσία. Το θέσαμε για να σου στην ορκομοσία. Ότι είναι ένα παράδοξο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, αλλάζει η διοίκηση. Ναι. Βέβαια, εδώ υποτίθεται ότι υπάρχει μια συνέχεια. Έτσι. Είναι Βέβαια. με την ίδια, να το πω έτσι, πολιτική, α το πούμε έτσι. Ναι. Κατεύθυνση και η διοίκηση Πατούλη και η διοίκηση mm Καρδαλιά. -hmm. Δηλαδή με το κόμμα που κυβερνάει, το Ισραήλ ναι. Επομένω, υποτίθεται ότι υπάρχει μια συνέχεια, ανεξάρτητα αν αλλάξει ο επικεφαλή. Όμω, ε, ε, κάθε φορά, Μπορεί να ήταν άλλο από άλλη παράταξη. Τέλο πάντων, ο καινούριο επικεφαλή θα να βάλει κάτι άλλο. Καινούργια διοίκηση θα βάλει κάτι άλλο. Ναι. Είναι λοιπόν, λέμε, δεν, δεν κουμπώνει καλά, θα το πω έτσι. Ναι. Το να συζητάμε τον προπολογισμό, η προηγούμενη διοίκηση. Η διοίκηση δηλαδή. Το προηγούμενο σχήμα των 100 συμβούλων με διοίκηση τον, τον Γιώργο τον Πατούλη ναι. συζήτησε τον προπολογισμό. Εμεί αυτό το θέσαμε και πριν πάμε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά και στη διάρκεια τη ορκομοσία. Ότι υπάρχουν αυτά τα παράδοξα. Ε, Κοιτάξτε, υποτίθεται αυτό τέθηκε μετά ότι στι διάφορε παρεμβάσει που γίνονται στον προπολογισμό mm -hmm. αναπροσαρμογέ, mm -hmm. εκεί πέρα ας πούμε, θα γίνουν οι όποιε παρατηρήσει ή διορθώσει μπορεί να έχει η διοίκηση. Κανονικά mm -hmm. όμω έπρεπε τώρα, α το πούμε έτσι, να έχουμε το περιθώριο να συζητήσουμε, mm -hmm. δηλαδή η πρώτη συνεδρία ήταν αυτή. Η διοίκηση mm -hmm. δηλαδή να φέρει αυτό το πρόγραμμα που έχει σχεδιασμένο. Αυτό που γινόταν πάντα, mm -hmm. και αυτό έχει σημασία σε αυτό που είπε και ο Γιάννη Ο Πρωτούλης τώρα, ήταν ότι πολλά έργα. Πολλά έργα, αλλά δηλαδή ήταν. Πώ να το πω, επιτρέψτε μου την έκφραση. ήταν ναι. ψεύδε πίγραψο ο προπολογισμό. Δηλαδή έλεγε, α πούμε, έργα τα οποία δεν λομπέζαν ποτέ. έμπαινε ένα χιλιάρικο για να υπάρχει καταχωρημένο mm -hmm. και δεν θα εφαρμόζονταν ποτέ. Αυτό λέγαμε, αν θυμάστε, mm -hmm. αυτό τέθηκε και στι εκλογέ πολύ έντονα από εμά και στι τοποθετήσει του Γιάννη Του Πρωτούλη και των άλλων ε, συμβούλων τη Λαϊκή Εσπήρωση, ότι σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά δηλαδή την πολιτική προστασία, mm -hmm. τα αντιπλημμυρικά έργα, mm -hmm. αυτά τα έργα που είναι καταχωρημένα, σχεδόν 100, μιλάμε πάλι νούμερα και κουράζουμε τον κόσμο. Να, λένε τα ναι, αλλά είναι τα αντιπλημμυρικά έργα και αντιλαμβάνονται. Με, 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 αντιπλημυρικά... με 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο απορρόφηση, mm -hmm. ε, με 400 ε, ευρώ κονδύλι προπολογισμένο, mm -hmm. θα φάνε 40 χρόνια για να γίνουν. Δηλαδή, το κονδύλι έγινε 440 ευρώ, mm -hmm. έτσι, ναι. λέγαμε ότι είναι 100 έργα, και απορροφάγαμε 10 εκατομμύρια απορροφούσε, δηλαδή η εκάστοτε διοίκηση που διαχειριζόταν αυτό το προπολογισμό. 10 εκατομμύρια το χρόνο. Διαιρέστε πόσο βγαίνει τα αντιπλημμυρικά έργα που είναι. Τα... Εμεί τα θεωρούμε πρώτο θέμα τα θεωρούμε <μ. Αυτά, <μ. αυτά τα ζητήματα. Ναι. Δηλαδή... Εσεί λέτε πάμε μετά από τέσσερι δεκαετίε. Ναι, να ζούμε να είμαστε καλά. Με που πάμε. Κοιτάξτε, μπορούμε μπορώ να σα πω και στοιχεία αν θέλετε μετά πόσα έργα. Καταρχήν έχουν πεταχθεί έργα. Υπάρχουν έργα, έχουν μπει. Σε διάφορες περιοχές, Λυκιά Κορυδάλλος, ε, ε, στα σύνορα του Βύρωνα, ε, έρχονται πλημμυρικό που δηλαδή, απεντάχθηκαν. Mm -hmm. Δεν προχώρησαν και σταμάτησαν. Yeah. Ε, και προεκλογικά αναφέραμε τις περιπτώσεις και ε, πιο σοβαρά, αν θέλετε ακόμα, είναι αυτά τα στοιχεία για τα ρέματα. Mm -hmm. Δηλαδή που είναι και ένα έργο... Πιο εύκολο πάντων το πιάνει. Ναι, Κατάλαβα ναι, ναι. λοιπόν, θέλω να πω. Ναι, ναι. Λοιπόν, υπήρχαν 8 εκατομμύρια για τη Δυτική Αττική και 7 εκατομμύρια για την Ανατολική Αττική. Και mm. δεν έχουν ακόμα. Στο ένα δεν είχε γίνει δημοπρασία, τον Ιούλιο έγινε δημοπρασία. Και στα άλλο που έγινε δημοπρασία, τσακώνονται οι εργολάβοι, α πούμε πώ θα βγει το έργο. Ναι. Ξέρετε, ο άλλο. Ε, Εδώ ο... να ρωτήσω για τα 900 ναι. έργα, εγώ, για να βοηθήσουμε και του τελευταίε ναι, ναι. να αντίρθουν. Μάλιστα, υπήρξε μια δήλωση χθε του ναι. του Περιφερειάρχη ναι. ότι. Ναι. το έχω σημειωμένο καλά, 193 έργα από αυτά θα πεταχτούν που είχαν ύψους 400 εκατομμύρια. Mm -hmm. Γιατί δεν είχαμε ούτε κάνει μελέτες. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, κάνει μελέτες. το να λέει ας πούμε άλλος, ότι κάνουμε έργο έργο, ε, αυτό είναι μια υπόθεση δηλαδή που θέλει μεγάλη συζήτηση. Mm -hmm. Κοιτάξτε, χθε τη συζήτηση που έγινε, mm -hmm. τέθηκε το θέμα α, α, από το Επικεφαλής της Παράταξης ότι να μιλήσουμε για την Ανατολική και την Δυτική Αττική, ε, προφανώς, ε, Ό, ό, όλοι το λένε αυτό. Mm. Εμεί πάντα το προβάλαμε. Αντική, πούμε, με την δική αδικία, την ερμηνευμένη και ανατολική, αν θέλετε, ε, στο κατόπι, από τι mm. απ υπόλοιπε περιοχέ. Ε, όλε όμω οι παρατάξει, αυτέ οι άλλε παρατάξει, δηλαδή εκφραστήκαν όλε οι παρατάξει με διοίκηση. Δηλαδή, ο Σγουρός, κ. Γουρό από τον Πασό, κυρία Αδούρου από το ΣΥΡΙΖΑ, mm. πατούλη και χαρταλιά διαδοχικά από τη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Λοιπόν, όταν α πούμε 110 εκατομμύρια για να γίνει το έργο τη Αθηνακή Ριβιέρα, το οποίο υπόψη, mm. -hmm. προσέξτε, με 110 εκατομμύρια, τι έχει γίνει, έχει γίνει ταπείνωση mm -hmm. του, του, δρόμου, λόγω mm -hmm. λέω έτσι τον, τον όρο, α πούμε, αυτό είναι τον, mm -hmm. ε, το μηχανικό, να το πούμε έτσι, και αντιπλημμυρικά έργα. Mm -hmm. Θυμίζω εδώ ότι σε αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα βουλιάξε το, το λεωφορείο που βλέπαμε όλε τι εικόνε, α πούμε, mm -hmm. που ήταν σαν να είναι, πώ να το πω. Hovercraft, ας πούμε, εκεί με στι yeah. πλημμύρε. Yeah. Λοιπόν, λοιπόν 110 εκατομμύρια ο και, φάλι, και θέλει Ακόμα δεν ξέρουμε πόσα για να γίνει το περιβαλλοντικό πάρκο, να γίνουν τα έργα ανάπλαση κτλ. Αυτά τα ψηφίζανε όλοι σαν προτεραιότητα τα έργα. Ναι. Γιατί δεν έδρανε στην στη δυτική και την ανατολική Αττική. Ναι. Κατάλαβα δηλαδή, ναι. εμεί όταν λέμε. Ότι ε, αυτό, αν θέλετε, ορκιστήκαμε, Θα υπηρετήσουμε τα συμφέροντα του λαού. Mm -hmm. Δεν είναι μια γενική κουβέντα αυτή. Αυτό πρέπει να το λέει ο καθένα. Mm -hmm. mm -hmm. Εμεί εννοούμε ότι πρέπει να πάρεις τα σοβαρά προβλήματα, mm -hmm. να βάλεις μπροστά στα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν. Αν θέλει, πλημμυρικά πολιτική προστασία mm -hmm. και άλλα, αν θέλετε, κοινωνική πολιτική, ανεξάρτητα ακόμα και αν περνάνε από την περιφέρεια ή όχι. Εσύ να το τονίσει, αφού έχει μια αιρετή διοίκηση πια στι περιφέρειε. Mm -hmm. δηλαδή, τι κοινωνική πολιτική υπάρχει για του γερόδε που είναι ανήμποροι, α πούμε. Ένα λεπτό, έχει το ναι. ανοίξει όλη τη βεντάλια. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολλά τα ε, θέματα. Το είπα αυτό, ξέρετε, επειδή. Ε, θα έρθω, θα το πω. έργα, έργα, έργα. Και σα λέω ένα χαρακτηριστικό. Δηλαδή. Ωραία. Φτάσανε καινούργια κουβέντα. Τεθήκαν αυτά τα δύο ζητήματα mm -hmm. πρώημερησία. Να mm -hmm. ψήφισαν όμω όλοι να γίνει, α πούμε. Λέω για παράδειγμα η Ριβιέρα. Θα έρθω στη Ριβιέρα. Λοιπόν, πριν πάμε στη Ριβιέρα, γιατί μου κάνετε πάσα. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Είπατε για τι φυσικέ καταστροφέ και θα έρθω και στα ταμιακά αποθέματα. Αν έχετε τα στοιχεία μέχρι στιγμής, εσείς έχετε ε, αναλάβει το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο εδώ και 16 μέρες. Ναι. Λοιπόν, να δούμε και τα ταμιακά αποθέματα της ε, περιφέρειας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το ΕΣΠΑ, από τα στοιχεία που έδωσε ο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Εθνική Οικονομίας ο κ. Νικό Παπαθανάση, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπου είπε ότι είχαμε την απορρόφηση 100% για το 2023 και φέτο για το 2024, πάνω από το 60% των έργων θα χρηματοδοτηθούν από εκεί. Να δούμε επίση τι γίνεται με τι χρηματοδοτήσει από το Ταμείο Ανάκαμψη. Θέλω να σταθώ στι φυσικέ καταστροφέ. Γιατί εδώ τα ποσά είναι το πρόγραμμα του 1,63 δις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός από τον Άρη τον Δημητρίου και επιστρέφουμε αμέσως με τον κύριο Μπενετάτο. Αυξημένο κατά 800 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 450 εκατομμύρια αφορούσαν σε φυσικέ καταστροφέ και τα 350 εκατομμύρια σε πληρωμέ προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είναι ο αρχικό προπολογισμό του Προγράμματο Δημοσίων Επενδύσεων για το 2024. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, το 2024 το ποσό θα ανέλθει σε 12,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 12% και είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 24 ετών. Παράλληλα σημαντικό είναι και το ποσοστό απορρόφησης των πόρων που έφτασε το 100% του συνολικού ποσού των 11,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα για τις φυσικές καταστροφές είναι σήμερα 1,63 δις με τα έργα να ανέρχονται στο 93% και η απορροφητικότητα στο 41,85%. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαθανάση το πρώτο τρίμηνο θα υπάρξει νέος νόμος για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Παράλληλα ο αναπληρωτής Υπουργό Οικονομικών τόνισε ότι το ΕΣΠΑ της περίοδου 2014-2020 είχε αρχική στήριξη από την Ευρωπαϊκή ένωση ύψους 16 δις και σήμερα ανέρχεται στα 19 δισεκατομμύρια ευρώ με 2 δισεκατομμύρια να διατίθεται για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Όσον αφορά στι εξελίξει των προγραμμάτων του Έσπα και του Ταμείου Ανάκαμψη ο Νίκο παπαθανάση επεσήμανε πω ε, μέχρι το τέλο του 2023 χώρον, η πιθα, λογιστική καταχώρηση ήταν στο 87% και, και, και αναμένεται να υπερβεί ευρώς, το 100%, ε, προ... ενώ οι συνολικέ δαπάνε ω τι τελευταίε υποβολέ ετήσεων ανήλθαν σε 20,9 δισεκατομμύρια ευρώ ή αυξημένε κατά 112%. Λοιπόν, επανήλθαμε είδαμε τι ακριβώς γίνεται και σε σχέση με το ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης και αναφέρομαι στις φυσικές καταστροφές, θα τα κουβεντιάσουμε μαζί για να δούμε με. τι κάνουμε και σε επίπεδο Αττικής. Να σας κάνω, μια παρατήρηση. Βέβαια. Αυτά. Να σου, πω, νομίζω έχουμε την ευκαιρία να το ξανακουβεντιάσουμε αυτό. Να mm -hmm. κάνω μια παρατήρηση... Που τη θεωρούμε πολύ σημαντική γενικότερα. Δηλαδή, επειδή πέφτουν κονδύλια, δίνουμε λεφτά, mm -hmm. αλλά ο κόσμο μπορεί να περάσει το 20 ημέρο, ψάχνει το πορτοφόλι του να δει, ας πούμε, θα ανταποκριθεί στι υπόλοιπε υποχρεώσει του. Έτσι. Δηλαδή, οι ίδιε οι στατιστικέ υπηρεσίε λένε ότι το μεγαλύτερο μέρο πηγαίνει ας πούμε, για αφορολογίε, διευθετήσει και τα λοιπά των το χρημάτων <ΣΣΣΣΣΣ> το χρήμα, το του κόσμου. 61 δι είναι οι φόροι συνολικά που πληρώνει ο λαό μα. την πρόβλεψη κατά 300 ή 500 εκατομμύρια, μην, μην από τι διάφορε αναγνώσει. Αυτά τα αυτά τα αυτά τα λεφτά τα πληρώνει βασικά ο εργαζόμενος κόσμος και ο, 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 σε μικρές επιχειρήσεις είναι το κόσμο. κόσμος mm -hmm. το 5% πληρώνουν μόνο οι μεγάλες <Σινήλιο> Επιχειρήσει, μεγάλη να το πω έτσι, επιχειρηματίε. Yeah. Δηλαδή, ε, και προσέξτε, υπάρχει πλεόνασμα 3,7 δισεκατομμύρια. Τι θα γίνουν αυτά τα 3,7 δισεκατομμύρια. Λένε τώρα, θα mm. δώσουμε για φυσικέ καταστροφέ. Μα μπορούσατε, εμεί του λέμε, να τι προλάβετε τι φυσικέ καταστροφέ. Θα έρθω σε αυτό, θέλω να σα ρωτήσω. Δεν καταλάβατε. αυτό. Για τα έργα πρόληψης Μπορούσατε να τι προλάβετε σε <Σινήλιο> μεγάλο μέρο, τέλο πάντων, για να μην είμαστε κι εμεί. Μη φαντασ... εδώ πέρα, σα είπα την άλλη φορά, αν θυμάμαι καλά, εδώ πέρα, γιατί μα <Σινήλιο> δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Είχαν μελέτη του πολιτε Τεχνίου, mm -hmm, mm -hmm. Που του έλεγε ότι σε αυτή την περιοχή στη Θεσσαλία mm -hmm. ε, ότι έρχεται, έρχεται μια μεγάλη ας το πούμε έτσι, ζημιά και του είχαν τρει προβλέψει. Τρει διαφορετικέ, mm -hmm. ανάλογα με τα κονδύλια που διαθέτανε, mm -hmm. ε, προβλέψει έργου που πρέπει να γίνουν για να ανασχέσουν τι καταστροφέ. Μάλιστα. Mm -hmm. Λοιπόν, δεν, αυτό τι είναι, είναι απλά ολιγορία, mm -hmm. το ξεχάσανε, δηλαδή. Πώ κάνει να το καταγράψει. Εμεί λέμε δεν είναι. Είναι μια πολιτική. Mm -hmm. Το είπα και την άλλη φορά μάλιστα και φάνηκε. Είναι μια πολιτική που α, α, αυτή παγορεύεται, αν θέλετε, κεντρικότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Θα θεωρεί μη επιλέξιμα αυτά τα mm έργα. -hmm. Λέει, άστα, α βουλιάξουνε, θα έρθουν mm -hmm. μετά και θα δώσουμε έναν τα κορδίλια που λέει τώρα για τι φυσικέ καταστροφέ. Μα τι mm -hmm. να το κάνω το μετά. Mm -hmm. Όταν ο κόσμο αφήσει τι περιοχέ που ζούσε, πόσοι θα είναι πάλι εκεί, mm -hmm. σε αυτόν τον χώρο, έτσι, οι δουλειέ του καταστρέφονται. Και... Και, και ζωέ ανθρώπων και ζωικό ε, κεφάλαιο, τέλο πάντων, να το πούμε έτσι, σε ζώα, σε οτιδήποτε άλλο. Uh -huh. Άρα πρέπει να προλάβει. Έχει uh -huh. όλη τη δυνατότητα, την τεχνογνωσία, uh -huh. σε μεγάλο τουλάχιστον μέρο uh -huh. να Να προλάβει. Καταλάβατε να. Λοιπόν, πάω στα ταμειακά διαθέσιμα για να δούμε τελικά τώρα πώ θα υλοποιηθούν τα, τα έργα mm. στη, στην Αττική. Ε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε, επαναλαμβάνω, mm. αυτέ τι 16 ημέρε που mm. έχουμε το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ε, Είχαμε κουβεντιάσει και με τον κύριο Μπαλάφα, τον εκπρόσωπο από την αξιωματική αντιπολίτευση, από τον κύριο Εκκινίδη, ο οποίο μα είπε εδώ στο σημείο αναφορά και ρωτώ το γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και εφόσον είναι πάνω από 100 εκατομμύρια το έλλειμμα. Και μα είπε ότι ναι, το έλλειμμα είναι τη τάξεω άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, κοιτάξτε, δεν ξέρω πώ. Εμεί δεν έχουμε ένα στοιχείο αυτή τη στιγμή που να προσδιορίσουμε. Ε, αυτό ε, πιάνει τα οικονομικά σαν έλλειμμα να το πούμε. Ναι, Δεν ναι, το έχουμε αυτό το στοιχείο ναι, ακόμα. Ναι. Και το είπαμε το έχουμε πει. Uh -huh. ε, να δούμε τα στοιχεία και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι. Αυτό το στοιχείο που έχει έρθει από τον προπολογισμό, τον τελευταίο, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, uh -huh. είναι ότι είναι 117, ε, 117 εκατομμύρια το ταμιακό υπόλοιπο, ενώ ναι. θα είναι 175 την επόμενη χρονιά. Και μάλιστα εκεί έγινε μια συζήτηση γιατί. Είναι τόσα τώρα και μετά. Ξέρετε ποιο είναι το, το ένα ναι. ζήτημα. Ένα ζήτημα που μπορώ να σα πω τώρα. Ε. Ένα ζήτημα το εξή. Έγινε και μια αναφορά και από, από άλλε παρατάξει που είχαν διαχειριστεί κιόλα. Αν θέλετε τη διοίκηση. Ε, το θέμα είναι, ε, με αυτά τα λεφτά, τι θα καλύψει. Δηλαδή, τι υποχρεώσει είναι μετά, ε, αν έχει κάνει, να το πω έτσι, το άνοιγμα, ναι. και τι θα καλύψει. Ε, ε, δηλαδή. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ο κύριος Γουρό ότι όταν ήταν αυτό, όσο η διοίκηση άφησε 400 εκατομμύρια και το έργο που υπήρχε μπροστά ήταν 500 εκατομμύρια. Mm -hmm. ε, Εμεί, ε, προσέξτε πώ το, το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Ε, αν ε, εάν τα λεφτά που ξοδεύει mm -hmm. από τον προπολογισμό πηγαίνουν σε πραγματικά έργα λαϊκά mm -hmm. και λείπουν έργα, είπαμε mm -hmm. τα διπλημμυρικά πριν λίγο, mm -hmm. βεβαίω. Να τα ξοδέψει όλα και να διεκδικήσει κι άλλα από το κράτο για να καλυφθούν αυτέ οι τρύπε. Mm -hmm. Το θέμα είναι τι πάνε να καλύψουν αυτά τα χρήματα. Mm -hmm. Ενώ για την ουσία τη απόδοση των χρημάτων. Τώρα, όταν ο άλλο λέει έλλειμμα, πρέπει να μα προσδιορίσει και τι ακριβώ εννοεί. Mm -hmm. δεν, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό αν χαρακτηριστεί έλλειμμα. Ε, δεν είναι μικρό, αλλά mm -hmm. ε, σημαντικότερο κατά τη γνώμη μα είναι να σα λέω αν τα λεφτά αξιοποιούνται mm -hmm. ώστε να υπάρχουν πραγματικά λαϊκά έργα. Mm -hmm. Κοιτάξτε, ε, επειδή τώρα σε όλε τις γλώσσες ας πούμε, και σε όλες τους χρόνους μιλάνε για την κλιματική αλλαγή, την κλιματική αλλαγή, mm -hmm. δηλαδή μα λέγανε τη, την τελευταία φορά για τη Θεσσαλία, θυμάστε, 16.000 χρόνια λέγε να πέσει η αυροχή. Μα τι τώρα είναι αυτή η επιστημονική τώρα ρίση, ποια είναι αυτή. 16.000 χρόνια, ποιο mm. το υπολογίζει, με τι στοιχεία, με τι ντοκουμέντα, Δηλαδή, πετάνε ένα νούμερο, mm -hmm. παγώνει ο κόσμο, σου λέει: παιδί μου, δεν μπορούσα mm -hmm. ε, να, να αντιμετωπίσω. Οποιαδήποτε πλημμύρα, από τη μικρή ή τη μεγαλύτερη, mm -hmm. πέρα από τα έργα που γίνονται στο, στο έδαφο, να το πω, στο επίπεδο, στην επίπεδη α το πούμε, επιφάνεια, mm -hmm. πρέπει να γίνουν έργα και πάνω, στα βουνά. Mm -hmm. Πρώτα απ' όλα, αν, να μην κάνουν τα δάση, αν έχουν καείνα να δασώσει, να κρατήσουν και να γίνουν έργα ε, πώς τα λέμε, ε, ορεινής υδρονομίας όπως λέγονται, ναι. δηλαδή ώστε να μπορείς εκεί να ανασχέσεις από την πλημμύρα. Λοιπόν, ποιο θα τα κάνει αυτά τα έργα, ρωτάμε εμείς, δεν υπάρχει ένας δασεργάτης mm -hmm. στην αποκεντρωμένη περιφέρεια, δεν υπάρχει κυριολεκτό. Ίσως είναι και πρωτοτυπία παγκόσμια. Δεν υπάρχει ένας ασεργάτης. Ούτε ένας. Ούτε ένας. Λοιπόν, ε, δεν τα δι... και δηλαδή και οι εργολαβίες δεν πιάνουν τέτοια έργα. Αλλά τέλο mm -hmm. πάντων δεν πρέπει να, έχει, να έχουν οι περιφέρειες mm -hmm. στελέχωση με ένα τέτοιο mm -hmm. προσωπικό mm -hmm που να υποστηρίξει αυτά τα έργα, τη μου ζωή μου μας. Μου λέγατε ότι το, οι ελλείψεις στο, στο επίπεδο της Περιφέρειας Αττικής είναι πάνω από το στο 50%. Η υποστελέχωση. Ναι. Σε υποστελέχωση. Σε προσωπικό, το... σε μηχανικούς, ε, σε τεχνικούς στου δασεργάτε, όπω είπατε. Σε όλα, ναι, ναι σε όλα, σε τα επίπεδα. σε όλα τα επίπεδα. Ένα εργαζόμενο Έχει 20 δουλειέ ταυτόχρονα. Σε μια σελίδα μέσα, το, αυτό που είπε στον προπολογισμό, για ναι, και νομίζω ότι ναι. τα σημαντικότερα από όλα. Πρώτο στοιχείο που ανέφερε ήταν αυτό, α πούμε. 1715 υπάλληλοι έχουν φύγει, δεν έχει έρθει κανένα. Mm -hmm. Και αυτό βέβαια γίνεται σε όλε τι υπηρεσίε, σε όλο το δημόσιο τομέα, έτσι, όλο, ε, ε, από, 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 την περίοδο της κρίσης και μετά υπάρχει αυτό το, το, το σκηνικό έτσι. Mm -hmm. και αν ποτέ Υλοποιήσουν αυτά που λένε, με... δεν θα έχουν καλύψει ούτε αυτού που αποχωρούν λόγω συντάξεων. Κοιτάξτε τον Άντερ, αυτό, αυτό εκφράζεται παντού. Mm -hmm. Κοινωνική πολιτική. Mm -hmm. 37 κοινωνικοί λειτουργοί και σύμβουλοι mm -hmm. έχουν να κάνουν 6.000. Ε, Υποθέσει διάφορε ελέγχου γεροκομείων, ιδρυμάτων. Mm -hmm. ε, προσθέθηκε μάλιστα τώρα, ας πούμε, και τα ζητήματα τη υιοθεσία που είναι μεγάλο και σοβαρό ζήτημα, mm -hmm. καταλαβαίνετε, mm -hmm. έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτοί δεν μπορούσαν να τα θέλω να πω, στα προηγούμενα καθήκοντα που είχαν. Πόσο mm -hmm. μάλλον τώρα. Έχω, έχω mm -hmm. ε, ανακοινώσει από το σύλλογο των, των εργαζομένων, ο ε, στην περιφέρεια, που πραγματικά κάνει Πολύ σοβαρή δουλειά. Δηλαδή, μα παρουσιάζει και στοιχεία, μα διαφωτίζει πραγματικά όλου και τι διοικήσει. Δηλαδή, αν θέλετε προειδοποιεί έναν τρόπο, αν θέλουν να ακούσουν, έτσι. Σα λέω ένα τώρα που μπορεί να φαίνεται και δεύτερο. Δραματική και επικίνδυνη υποστελέγωση των διευθύνσεων αγροτική οικονομία και Ιατρική. Τώρα, μπορεί να πει κανεί, έχουμε, βεβαίω. Η Δυτική έχει πλέον ένα εκατομμύριο ελαιόδεντρα, α πούμε Λαχανοκομεία, σιτηρά, βαμβάκι, εγκαταστάσει συνοποιείων κτλ. Ε, κάτω από το 50% οι γεωπόνοι και οι άλλοι που πρέπει να υπάρχουν, οι οποίοι αυτοί θα απαντήσουν σε σοβαρά ζητήματα. Έτσι. Δηλαδή, ε, πώ θα το πω, ελέγχου που αφορούν την, γενικότερα την υγεία μα, τη ζωή μα, σε φυτοφάρμακα, σε προϊόντα που μπορεί να είναι εισαγόμενα και να παρουσιάζονται σαν ελληνικά κτλ. Mm -hmm. Πολλέ τέτοιε. Δηλαδή, για να μην με ακρηγορήσω γι' αυτό. Αντίστοιχο ας πούμε, ζήτημα, υπάρχει. Και στα ζητήματα τη πολιτική προστασία και σε προσωπικό και σε μηχανήματα. Mm -hmm. αν, αν το έχω και αυτό που θα σα πω δηλαδή, για να μην λέμε τα δικά μα Αυτό που, λέμε, που λέτε, μέχρι να το βρείτε, ε, ναι. του 37 κοινωνικού λειτουργού για 6.000 υποθέσει. Ναι. Έχει μπει τώρα μέσα και το τεράστιο θέμα των υιοθεσιών. Βεβαίως. Που είναι πολύ σημαντικό. Σε ποια οικογένεια πάει το παιδί, πώ πάει, τι γίνεται, πώ είμαστε όλοι μαζί οικογένεια. Ε, είναι ένα τεράστιο θέμα επίσης τι γίνεται στο κομμάτι των μηχανικών οι οποίοι δεν υπάρχουν, δεν, δεν τους έχετε είναι επίσης, είναι, επίσης, είναι για να δούμε τι κάνουμε με είναι... την πολιτική είναι... Προστασία. Είναι προστασία. Αναφέρομαι είναι στην περιφέρεια, ίδια περιφέρεια, ακριβώς έτσι. είναι ένα, βεβαίως, το, το, το ίδιο ακριβώς κοινικό. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, αναφορά είναι αυτή, έτσι. Mm -hmm. μία, μία mm -hmm. αναφορά θα σας πω. Ε, Σα ενημερώνουμε, ό, όπως έχουμε αρμοδίωση και τη διοίκηση τη Περιφέρεια Αντική ε, ε, με το ΤΑΔΕ έγγραφο κτλ. Τα ναι, ότι η Περιφέρεια ναι. μα βρίσκεται σε αδυναμία παρκού λειτουργία. Mm -hmm. Πλέον λειτουργεί με προσωπικό λιγότερο από 25% του προβλεπόμενου από τον εγκεκριμένο οργανισμό τη Περιφέρεια. Mm -hmm. Δηλαδή, εργάζονται συνολικά 10 μηχανικοί, από του οποίου οι τρει είναι προϊστάμενοι σε τρία τμήματα, με αποτέλεσμα όλοι να ασκούν καθήκοντα πέραν των αρμοδιοτήτων του. Mm -hmm. Και είναι αυτά που αφορμήνουν τι χιονοπτώσει κτλ. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργου και Υποδομών. Άλλη αναφορά σε αυτά. Αυτά και εμεί σα λέω από το, από το Σύλλογο. Είναι δημόσιε ανακοινώσει mm -hmm. του Σύλλογου. Mm -hmm. Τα μαθαίνουμε. Mm -hmm. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών. Mm -hmm. Εκτέλεση έργου αποχιονισμού κτλ. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κάνει. Αναδόχου ακόμα, ναι. Αποχαιωνιστικά μηχανήματα με, με λεπίδα και αλατοδιανομέα. Και προβλέπεται η μίστοση mm -hmm. αποχαιωνιστικών μηχανημάτων με λεπίδα και αλατοδιανομέα. Τύπου Γιούνιμπουκ τέλο πάντων ή παρόμοιο Unimog, Φορτηγά με ωφέλιμο φορτίο άλλα. Ειδικό όχημα απεγκλωβισμού άλλα. Αυτά όλα τα νοικιάζει η περιφέρεια. Έξι εκατομμύρια ήταν την προηγούμενη περίοδο η περιφερεια εξι εκατομμυρια την προηγουμενη περιοδο η ενοικιαση για τέτοια χειριστικά μηχανήματα. Μπορεί να κάνουν δουλειά, και να Έτσι Αυτό έγινε με τι υδροφόρε, για παράδειγμα, το καλοκαίρι. Του πληρώνει. Έχει, δεν έχει. Γιατί αυτά να μην είναι εργαλεία της περιφέρειας ένα mm -hmm. μεγάλο μέρος και να μην είναι μισθοί εργαζομένων mm -hmm. οι οποίοι ας πούμε mm -hmm. θα έχουν δουλειά σταθερή. Από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις 16.500 γιατί το κουβεντιάζαμε για τις προσλήψεις για το μόνιμο προσωπικό η περιφέρεια μπορεί να έχει προσωπικό στελέχη εργαζόμενους από εκεί από τις 16.500 ε, μόνιμε προσλήψει. Σα λέω ό,τι ανακοινώνεται ω τώρα. Γιατί και έφυγαν 1715, δεν έχει μπει κανένα στο θέσιο. Λείπουν δηλαδή τουλάχιστον τόσοι. Λείπουν οι μισοί ακριβώ και πάλι και σε μερικέ εταιρείε. Κάνει ένα 20 δουλειέ, λέμε. Σα διάβασα την προηγούμενη 25%. Έτσι Στου γεωπονου λιγότερο από 50%. Ήταν η αναφορά για την αγροτική Και αυτό γίνεται παντού. Κοιτάξτε, τώρα εμεί μιλάμε για την περιφέρεια. Εγώ είμαι περιφερειακό Σα είπα ότι η λογική μα είναι βρισκόμαστε παντού που χτυπάει η καρδιά των εργαζομενων Έτσι, δηλαδή, θα πάμε επισκέψει στα νοσοκομεία. Δεν λέμε αυτό το πρόβλημα δεν ασχολείται η περιφέρεια. Η ναι. κάποια στιγμή η περιφέρεια μπορεί να βγάλει ένα κονδύλι για έναν αξιωτικό τομογράφο. Καλώ. Κανονικά το Υπουργείο Υγεία έπρεπε να τα λύνει αυτά όλα. Ναι. Έτσι, δηλαδή το Υπουργείο. Ε, 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 έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια πρόβλεψη από το κράτο που το κράτο συνολικά με τι υπηρεσίε του mm -hmm. να λύνει τέτοια μεγάλα ζητήματα. Mm -hmm. Αλλά μόνο να περιμένει από του Δήμου ή από τι Περιφέρειε mm -hmm. να λύνουν ζητήματα των νοσοκομείων. Mm -hmm. Αλλά τέλο πάντων, αν θα δίνει η Περιφέρεια. Πάλι καλά, να πηγαίνει να, να δώσει τα χρήματα ναι. για το νοσοκομείο ναι. τη Ανατολική Αντική. Κοιτάξτε να σα πω τώρα κάτι. Μπορεί ένα νοσοκομείο να το φτιάξει περιφέρεια. Σας λέω. δηλαδή... Μπορεί να συμβάλλει αν, αν, με. Το ένας θέμα είναι το εξή έτσι γίνεται, γίνεται πώς να το πω, γίνεται ένα πιχπογκ ναι. και ο κόσμο ψάχνει γενικά να βρει ποιο είναι ο υπεύθυνο. Mm -hmm. Το κράτο συνολικά είναι ο υπεύθυνο. Mm -hmm. και, και, όταν λέμε κράτο, στι δομέ του είναι και οι περιφέρειε mm -hmm. και οι δήμοι. Και μάλιστα mm -hmm. αν υπερετούν και δεν φωνάζουν αυτή mm -hmm. την πολιτική mm -hmm. που απογυμνώνει τι υπηρεσίε, mm -hmm. είτε είναι υγεία, είτε είναι παιδεία. Έτσι, είτε, ε, mm -hmm. ε, Τότε εσύ πρέπει να συνολικά να δει αυτή την πολιτική. Mm -hmm. Λοιπόν, λέω ένα κράτο πρέπει το Υπουργείο Υγεία του να φροντίσει να υπάρχουν νοσοκομεία. Η περιφέρεια τι θα κάνει. Mm -hmm. Η περιφέρεια, η αιρετή, πρέπει να βάλει, αν θέλετε, πρώτη να μπει σε αυτόν τον αγώνα ότι πρέπει να φτιάξουμε το νοσοκομείο Ανατολική Αδική. Και γιατί όχι, αν έχει κονδύλια από τον υπολο... mm -hmm. προϋπολογισμό mm -hmm. να μην, μην συμβάλει σε αυτήν την κατεύθυνση. Όμω το κράτο κυρίω πρέπει να, να λύσει την mm -hmm. λειτουργία ενό νοσοκομείου, έτσι Όπω το Υπουργείο Παιδεία, ενό. Κοιτάξτε έφυγε ο οργανισμό σχολικών κτηρίων που φτιαχτούν mm παλιά και από διεκδικής των, των, συλλόγων γονέων σχολεία, ας πούμε, στη σειρά. Τώρα, πόσα σχολεία και νόρια έχουν φτιαχτεί. Έδωσε -hmm. Έθουσες αλλάζουν. υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα με διάφορε ευκαιρίε αυτό το πρόβλημα επιτείνεται. Δηλαδή, όταν λε τώρα τον καιρό του COVID να είναι 25 παιδιά μέσα στην τάξη, mm τελικά τι μέτρο προστασία παίρνει για τα παιδιά. Ναι. Έτσι είναι. Τα οποία μετά θα πάνε στην οικογένεια, Ξέχωρα από το πόσο καλά γίνεται η διαδικασία. Mm -hmm. Ξέρετε, τα λέμε mm -hmm. όλα μαζί, αλλά νομίζω ότι τον κόσμο τον απασχολούν αυτά τα πράγματα. Mm -hmm. Σα λέω, πήγαμε στα νοσοκομεία. Ε, και δηλαδή, όλα δείχνουν ότι η, η κυβερνητική πολιτική, να το πω, είναι έτσι που οθεί τα πάντα στην ιδιωτικοποίηση. Στο, ξέρετε, τι είναι στο κρατικό νοσοκομείο τώρα, που είναι δηλαδή από τα μπουντέλια, ας το πούμε, των νοσοκομείων. Mm -hmm. Που σηκώνουν δηλαδή βάρο μεγάλο, mm -hmm. φορτίο μεγάλο. Έτσι, mm -hmm. Άμα πάντα δηλαδή ε, ό, όταν έχει εφημερία. Ε, ε, είναι, τι να σας πω, α πούμε, <σομίως> η δουλειά των, των γιατρών είναι, και είναι, είναι ηρωική, πραγματικά, <σομίως> ας πούμε, <σομίως> έτσι. Ξέρετε τι είναι τώρα να, να παραπέμπουν, ε, επειδή δεν έχουν στελέχωση τη λειτουργία του εξωτικού νομογράφου σε ιδιωτική επιχείρηση, γιατί. Λοιπόν, μία ανοτελεία yeah, ε, να πάμε ε, στην, yeah. ε, στην γειά σας. <laughs> λοιπόν, έχει προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό κυρίε και κύριοι η περιφέρεια για την επιλογή για να έχουμε ανάδοχο ε, για την κατασκευή του έργου. Αναφέρομαι στην Αθηναϊκή η για το συζητήσουμε mm. σε σχέση με το έργο Αστικός Περίπατος για τον μεγάλο ποντιλατόδρομο ο οποίος θα κατασκευαστεί και ξεκινάει από το Δήμο Καλυθέας καταλήγει στο Δήμο Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης. Ε, να δούμε ποια είναι όλα αυτά τα έργα, τα οποία 70 ε, χιλιόμετρα η, ακτογραμφή, η ακτογραμμή, αναφέρομαι από τον ΠΥΡΕΑ, ξεκινώ εγώ, για όλα αυτά που γίνονται από εκεί. Πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ του Άρη του Δημητρίου πότε ε, ξεκινά να υλοποιείται αυτό το έργο ε, από την Περιφερειατική. Είναι 23,7 εκατομμύρια για τον προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα όλου του παραλιακού μετόπου σε μήκος 70 χιλιόμετρων από τον Πειραιά έως και το Σούνιο είναι ο μεγάλος ποδηλατόδρομος της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού άνω των 23,7 εκατομμυρίων ευρώ που θα γίνει κατά μήκος της ακτογραμμής στο νοτιοανατολικό τμήμα του νομίου Αττικής που εκτείνεται από το λιμάνι του Πειραιά έως το ακροτήριο του Σουνίου αποτελεί τη φυσική προέκταση του λεκανοπεδίου προς την θάλασσα και τη ζώνη φυσικής αναψυχής των κατοίκων της Αττικής. Το έργο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την κατασκευή ενιαίου δικτύου ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου μήκου 13,5 και 22 χιλιόμετρων αντίστοιχα και χρηματοδοτείται από πόρου του Ταμείου Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Σημαντική είναι η συνεισφορά και τη Περιφέρεια Αττική που έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση αλλά και την υλοποίηση μεγάλου τμήματο του έργου το οποίο βρίσκεται στο στάδιο τη ορίμανση των μελετών. Τόσο ο ποδηλατόδρομο όσο και ο αστικό περίπατο θα διασχίζουν του Δήμου Καλιθέα Παλαιού Φαλήρου. Αλήμου, ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αναμένεται να δημιουργήσουν ένα ποιοτικό λειτουργικό και αισθητικό άξονα που συνδέει και ενοποιεί την παράκτια περιοχή. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός αναβαθμισμένου ελεύθερου δημόσιου χώρου που αποδίδεται στους πεζούς και τους ποδηλάτες όλου του λεκανοπεδίου. Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας του αστικού χώρου και της προσέλκυσης νέων λειτουργιών Οικονομικών δραστηριοτήτων. Επίση, θα έχει θετικό αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον των αστικών κέντρων, δημιουργώντα νέε θέσει εργασία και επιτυχάνοντα σημαντική εξοικονόμηση ενέργεια, που θα συμβάλλει στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτό το Εντάξει, μεγάλο έργο. ξέρετε, θέλω να πω το εξή. Ε... Αυτά τα έργα είναι όμορφα, πώς και να το κάνεις. Δηλαδή, εμείς δεν... είναι δεν... ποιότητα ζωή. ζωής. Ναι, είναι ποιότητα ζωής. Μακροζωία, υγεία, περιβάλλον. Ε, εντάξει, εντάξει. Ε, ξέ... ε, 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 πολύ καλά. Και είναι συνοδό έργο ενό του... ενός έργου που ήδη έχει πάει 110 εκατομμύρια και θα πάει και άλλα δεν ξέρω πόσα, έτσι. Ναι. Τα 23,7 ναι. εκατομμύρια. Ε, γι' αυτό λέω κάποια φορά η προτεραιότητα. Ε, πολύ καλό. Όμορφο είναι. Δηλαδή, ο καθένα που θα πάρει το τούτο, να πάει από τη του κόσμου στην άλλη, που λέγαμε. Μετά θα ξαναλέμε. Η δυτική Αττική, δεν την προσέξαμε. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Κοιτάξτε, ε, έχει μια μεγάλη σημασία να παρέμβουμε και σε ζητήματα, α πούμε, ε, προσβάσεω στον ΑΜΕΑ mm -hmm, στι δημόσιε mm -hmm. υπηρεσίε, στα πεζοδρόμια. Ναι. Αυτό δεν πουλάει πολύ, να σου το πω έτσι. Ναι. Είναι όμω πιο σοβαρό, πιο mm -hmm. άμεσο. Mm -hmm. πιο άμεσο. Θυμάμαι μια φορά που είχαμε κάνει στο κέντρο τη πόλη mm -hmm. ε, τα πεζοδρόμια όλα και έμπαινε ράμπα για του ανάπηρου. Και κάποιο μου παρατήρησε τότε που είχαμε τη δημοτική αρχή, η λαϊκή στην ίδια: Ότι άχρησε αυτά τα πεζοδρόμια γιατί ξέρετε αυτή η πλάκα πραγματικά. Ναι. Γι' αυτό είναι που περπατάει κανονικά, τον δυσκολεύει. Τον πεζό όμω, τον, τον, τον τυφλό, τον οποιοδήποτε άλλο άφρο, τον βοηθάει ούτε, να καταλάβει ούτε. τι. Ούτε. Και συμπτωματικά τώρα που μιλάγαμε, πέρασαν δύο τυφλοί απέναντι στο πεζοδρόμο. Βλέπει του λέω γιατί είναι αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο κόσμο. Mm -hmm. Μην το χτυπήσει η πόρτα ας πούμε. Ναι, το ναι. πρόβλημα, την ανάγκη Δεν μπορεί να αντα... συνειδητοποιήσει, λέει, το θέμα. Ναι. Δεν δηλαδή μπορεί να συνειδητοποιήσει. Απ' αυτή την έννοια μιλάμε προτεραιότητα. Μα αρέσει mm -hmm. και εμεί θέλουμε την ομορφιά και την. Άρα εσεί ω λαϊκή ισπυροσιατική λέτε έχετε mm. διαφορετικέ προτεραιότητε. Διαφορετικέ προτεραιότητε, βάζετε νούμερο ένα για να κάνω μια Εσάς ιεράρχηση. Ναι. Φυσικέ καταστροφέ. Εδώ. Ναι. Πολιτική και... προ την ασφάλεια πολιτών. Κοινωνική πολιτική που δεν αφορά μονάχα την περιφέρεια αλλά το κράτο. Και η πολιτική νούμερο δύο. Εδώ πάλι εδώ πάμε και με το περιστατικό. Ναι. Ε, η, η, η κοινωνική πολιτική που κάνει η περιφέρεια είναι, έχει έναν ταβάνι που είναι το ταβάνι του συστήματο. Δηλαδή, ναι. έμεινε άσταχο για κάποιο λόγο, για να τα κατάφερε γιατί δεν να ναι. μπόρεσε γιατί να στραβοπάτησε. Ναι. Τι κάνει μετά, που πα. Ναι. Υπάρχει κάποιο ίδρυμα, υπάρχει κάποιο φορέα, ναι. να ναι. δηλαδή όχι μόνο να σε στεγάσει, αλλά και να σε ξαναβγάλει πάλι ας πούμε, στην ναι. επιφάνεια στη ζωή. Ναι. Δουλειά, θα έχει δουλειά μετά. Ναι. Έτσι, αυτά τα ζητήματα δηλαδή, νομίζουμε ότι ο κόσμο ναι. μπορεί να πιέζεται. Άστα, okay. α πούμε, ξέρω εγώ, μην πάμε χειρότερα, αλλά τα χειρότερα δεν ξέρει ποτέ, πότε ποτέ, ποτέ θα έρθουν. Mm -hmm. Η κρίση ανέδρεψε πάρα πολλά πράγματα σε ζωέ των ανθρώπων. είπατε, για την ακρίβεια. Ναι, και και, ναι. Και, και, μου δίνει mm -hmm. τηλεθεατή ότι ε, μα για την πάταξη τη εσχοκέδεια δεν κάνει ελέγχου η περιφέρεια. Κοιτάξτε, ναι, ε, να, πω, πω, να, να, πούμε κάτι το πιο σοβαρό νομίζω κατά τη γνώμη mm -hmm. για την ακρίβεια, mm -hmm. επειδή γίνεται mm -hmm. πολύ κουβέντα mm -hmm. τώρα. Και για παράδειγμα, άκουγα πριν έρθουμε εδώ. Mm -hmm. Ε, πριν έρθω εδώ στο τηλεφωνικό σταθμό ναι, 714 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος ναι. παραπάνω, ναι. στα σούπερ μάρκετ mm -hmm. δώσαμε τη χρονιά που πέρασε mm -hmm. αγοράζοντας σε ποσότητες τα ίδια περίπου ίδια από τη απ την σύγκριση που κάνανε έτσι, ναι, να ναι. Το πω έτσι. Ε, τόσο μεγάλη δηλαδή είναι ακρίβεια έτσι, 700 mm -hmm. εκατομμύρια σε ένα χρόνο στα σούπερ μάρκετ mm -hmm. και τα πρόστιμα που πέφτουν στα σούπερ μάρκετ mm -hmm. αποτελούν το 0,19% του τζίρου τους δηλαδή, mm -hmm. και να τους Πιάσει για την εσχροκέρδεια και να του βάλει ένα βαρύ πρόστιμο, το έχουν βγάλει. Το έχουν βγάλει αυτό το πρόστιμο που θα έρθει μετά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Δηλαδή, το κράτο συνολικά, πέρα από ότι μπορεί να έχει μηχανισμού να ανασχέσει αυτό το κύμα τη ακρίβεια, να κατοχυρώσει δηλαδή τη ζωή του κόσμου, πρώτα απ' όλα πρέπει να απαλλάξει τον κόσμο από το ΦΠΑ στα καταναλωτικά αγαθά, στα καύσιμα. που Δηλαδή, τρομάζει να πάρει πετρέλαιο, α πούμε, αν τελειώνει, δηλαδή, να το πω έτσι, το ναι. Ανταρωτιέσαι πώ θα κρατήσει ο χειμώνα. Mm -hmm. Κάνει συμμαχία με τον καιρό, λε αντάξει ήλιο, α πούμε. Mm -hmm. Ο κόσμο πραγματικά τρομάζει, το ξέρουμε, το ζούμε. Πολλοί κατοικίε υπήρχαν που δηλαδή για ένα μήνα μόνο χάσουμε πετρέλαιο. Mm -hmm. Πολλοί κόσμοι αντιμετωπίζει αυτή τη δυσκολία, να το πω πραγματικά στη ζωή του. Λοιπόν, του φύπη, ε, να απαλλαχθεί, να ανέβουν οι μισθοί των, των εργαζομένων mm -hmm. και να δοθεί ο 13ο και ο 14ο μισθό. Mm -hmm. Ο κόσμο δεν πρέπει να πάει πίσω τις απαιτήσει του, τα αιτήματά του, mm -hmm. από αυτά που του πήρανε με την κρίση. Mm -hmm. Mm -hmm. Έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Οι μεγάλες επιχειρήσεις... Πρέπει να πάω στο, στο, να, στη διαχείριση των απορριμμάτων, επειδή το Θέλω και... να πω, ναι. ο ελεγχός είναι ένα μέρος. Ναι. Και, δηλαδή, θέλω να πω, mm -hmm. ε, και, ακόμα και να, να τον ελέξει και να τον πιάσει δηλαδή ότι έκανε την, ναι. την παρανομία, ναι. σας είπα ότι είναι τι αντιστοιχεί ότι έχει βγει. στο τζίρο του κτλ. Ναι, ναι. Στα... Έχουμε... Ε, μπαίνουμε στο τελευταίο επτάλεπτο. Ναι. Ε, να κουβεντιάσουμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί και αυτό είναι στι προτεραιότητέ σα. Ναι, ναι, ως βέβαια, βέβαια. πρόγραμμα και ως ναι. πρόταση. Λοιπόν, συζητάμε λοιπόν. για το πού θα δούμε, ε, να πω ότι θα έχουμε εμείς αύριο εδώ το κυβερνητικό στέλεχο, τον κύριο Μανώλη Γραφάκο, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση ε, των ε, αποβλήτων. Ε, θα τα κουβεντιάσουμε. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με ναι, τη χωματερή ναι. στη φυλή που ρωτούν. Ναι. Αν θα επανέλθουμε εκεί, πώς ακριβώς θα επιληθεί το πρόβλημα, αν θα έχουμε τις νέες μονάδες ε, και στο ΠΥΡΕΑ στο γραμματικό, στη φυλή. Γιατί ακούμε, κάνουμε ρεπορτάζ ναι. και γνωρίζουμε. Λοιπόν, τι λέτε. Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι είναι ένα θέμα που θα. Πρέπει να απασχολήσει το Πανεπιστημιακό Συμβούλιο στη συνεδρίε που θα γίνουν στο Ανασπόπρινο. Όλη αυτή η περιοχή mm -hmm, πλήττεται mm -hmm, εκεί mm -hmm, πέρα. έτσι. Mm -hmm. Όχι μόνο τα λιώσει πριν, η φιλή σήμερα κτλ. Και, mm -hmm. και μάλιστα mm -hmm. ίσω αυτέ οι περιοχέ πλήττονται ακόμα περισσότερο με έναν τρόπο. Mm -hmm. Δηλαδή, αν δει κανεί και τη γεωγραφία και πώ mm -hmm. πάνε mm -hmm. οι, οι οσμέ. Mm -hmm. Γιατί δεν είναι μόνο να έχει το σκουπίδι δίπλα σου, είναι και τι άλλα σου φέρνει από δίπλα. Έτσι. Mm -hmm. Κοιτάξτε. Εμεί ήμασταν ε, κατηγορηματικά αντίθετοι στην επέκταση ε, του χιτά σε αυτή την περιοχή. Mm -hmm. έτσι, και ενώ υποτίθεται ότι θα σταμάταγε ο χιτά τη φυλή, mm -hmm. πήγαμε σε παραδοσιακόματα, μιλάμε για 1,5 χιλιόμετρο ε, χτίσιμο εκεί για να μπορέσει να στεριώσει δηλαδή αυτό που υπάρχει και να, να πάει από πάνω το άλλο σκουπίδι. Mm -hmm. έτσι Με 20 μέτρα ύψο, αυτά συζητάγαμε πριν ένα μισή χρόνο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι, που είναι η αρμοδιότητά του σημαντική. Και θα το λέω ακριβώ. Ε, προσέξτε τη στιγμή που λέ, ε, ε, λένε συνέχεια για την Ευρώπη, την Ευρώπη όπου, δεν δε βολεύει. μια επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι πρόκειται για μνημείο περιβαλλοντικού χάου, αρρώστια και ανθρώπινου πόνου για τι επόμενε τρει γενιέ. Mm. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει. Και εμεί επειδή δεν κάνουμε του μάγους ότι σε ένα χρόνο και δύο θα τελειώσει, mm. λέμε το εξή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να, <συσχελίου> πρέπει να επιμείνουμε στην ανακύκλωση στην πηγή. Ωραία, ανακύκλωση Α, στην πηγή. Στην πηγή, <συσχελί> δηλαδή αυτό που πηγαίνει εκεί στον, στο χιτά, Και πρέπει να. θα το πω και αυτό. Θέλουμε να απομακρυνθεί. Επομένω, πρέπει να, να βρεθεί τόπο να αρωτηθεί. Υπάρχουν το. Τοπι, έτσι. Mm -hmm. Και ε, θα το σα το πω και καθαρά. Εμεί λέμε το εξή: ότι είναι 3,5% του εδάφου mm -hmm. η Αττική και έχει 35% του πληθυσμού. Mm -hmm. Μπορεί να είναι και στα σύνορά τη αυτό. Αν ο χώρο ενδείκνυται περιβαλλοντικά, αυτό, αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα να πούμε. Και πρέπει να σα πω ότι έχουν υποδειχθεί παλιότερα χώροι που δεν, τελικά δεν του κάνανε. Mm -hmm. Γι' αυτό και λέμε ότι. Δηλαδή, πώ να σου το πω, δεν μπορεί όταν δεν υλοποιούνται αυτέ τι πολιτικέ παρά να πει ότι. Του βολεύει αυτή η κατάσταση. Mm -hmm. Δηλαδή, και όποια επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται με το σκουπίδι. Mm -hmm. Μεγάλη όμιλη επιχειρηματική τζιράρουν, mm -hmm. να το πω έτσι, mm -hmm. με τα σκουπίδια. Mm -hmm. Λοιπόν, ένα τρόπο για να λυθεί είναι πραγματικά να εφαρμοστεί η ανακύκλωση. Δηλαδή, αυτό που θα φτάνει εκεί πέρα να είναι το ελάχιστο δυνατό. Το ελάχιστο, το ελάχιστο δυνατό. Μπορούμε να το κάνουμε θα... αυτό. Ο... Βεβαίως. Γιατί ήσασταν Μα... και δήμαρχο. Βεβαίω Τώρα... μπορούμε να το κάνουμε. Είστε και γραμματέα του περιφερειακού συμβουλίου μπορούμε, να κάνουμε μπορούμε το κάνουμε και όλα αυτά πρέπει να γίνουν με καθαρή κρατική και μόνη συμβολή, χωρί καμία παρέμβαση ιδιώτη. Και ταυτόχρονα σα το είπα, πρέπει στόχο να είναι ότι αυτό δεν θα συνεχίσει εκεί η στη Φιλή. Τέρμα δηλαδή. Έτσι, το θριάσιο δηλαδή. κλείνει, λοιπόν. Το κοιτάξτε όμω, εμεί γιατί ανησυχούμε, γιατί εκτό τη Φιλή που την συνεχίζουν πάνε και για μια μονάδε επεξεργασία αποβλήτων. Που σημαίνουν νέα επιβάρηση αυτά και, έτσι, και εκεί θα γίνει, στη φυλή και στο σχιστό, στον Πειραιά, Ετοιμάζεται. Έχουμε δηλαδή. Ε, και ε, φαίνεται και από του σχεδιασμού mm -hmm. ότι ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Mm -hmm. Δηλαδή, ξέρετε, τον κόσμο πολλές φορές το στριμώχνουν και τελικά μια λύση η οποία δεν πρέπει να τη δεχτεί, μπορεί να τον αναγκάσει να την αποδεχτεί. Ενώ δεν πρέπει με κανέναν τρόπο η καύση. Mm -hmm. mm -hmm. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι, mm -hmm. θα επιβαρύνει ακόμα χειρότερα το περιβάλλον mm -hmm. και σε πολύ. Ε, Μέγαλύτερη κλίμακα mm -hmm. από αυτή που mm -hmm. την επιβαρύνει mm -hmm. σήμερα. Δηλαδή, είμαστε κατηγορηματικοί σε τέτοιε λύσει. Στο γραμματικό, και λέξατε από την αρχή, αυτό ο, ο χιτή γραμματικό, mm -hmm. ήταν σε, σε πραγματικά σημείο εκτό. Πάνω σε ρέμα. Τα έχουμε πει τόσε φορέ. Mm -hmm. Και ξέρετε κάτι. Το γραμματικό, πώ να σα το πω, έρχεται μέχρι το 2030, υποτίθεται θα υλοποιούσε με ελάχιστε ποσότητε. Δηλαδή, δεν είχε και πρακτική συμβολή στην αποφόρτηση των σκουπιδιών. Mm -hmm. Και τέλο πάντων, ο τόπο που είχε επιλεχθεί εκεί Όλο διόλου α πούμε κατάλληλο. Δεν είναι δηλαδή ο κόσμο. Δεν τα στυλώνει τυχαία. Εκεί mm -hmm. έτσι με, το, με, τον προηγούμενο πρόεδρο τη κοινότητα στο Βαρλάμπα, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τωρινό. Ήταν πραγματικά μάχημο ο Σπύρου, δηλαδή. Mm -hmm. και, είχε mm -hmm. η λαϊκή συσπήρωση εκεί πέρα mm -hmm. την Προεδρία, αλλά και ο κόσμο όλο με τους του συλλόγου του πάλευε πρέπει πραγματικά. Πρέπει να κλείσω σε δύο λεπτά. Ναι. Ε, εν κατακλείδη, ε, λέει ο Περιφερειάρχη, εγώ στην επόμενη διετία θα έχω επιλύσει το, το να πρόβλημα. Είχος. Τη διαχείριση των απορμάτων ναι, και στο επίπεδο της τη χωματερή στη φυλή. Η δική σα πρόταση λοιπόν είναι ανακύκλωση στην ε, πηγή και πάμε το λιγότερο, το λιγότερο δυνατό που μπορούμε να έχουμε για να στείλουμε. Κλείνει, λέτε. Ναι, να κλείσουμε. Να κάνουμε ένα χρονοδιάγραμμα, αν που θα πάει. Ο στεναγιωμένο και, και κλείνει. Κοιτάξτε. <σχελίδι> 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 Τα έχουμε ζήσει μα μακάρι, τη, Εμείς τη νέα... μακάρι να, τα, να τα καταφέρει μια διοίκηση. Και είμαστε αντίθετοι να το πούμε πολιτικά <laughs> και να λύσει τέτοια μεγάλα προβλήματα των ανθρώπων. Εμεί δεν έχουμε τέτοιε μονάδε. Mm -hmm. Μακάρι. Mm -hmm. Αλλά κοιτάξτε να σα πω λίγο. Η κυρία Δουρού πήγε και έκανε τα γένεια στα αλλιώσια συμβολικά, mm -hmm. ε, υπονοώντα. Ε, λέει ότι δεν το είπε, το είπε όμω ότι θα φύγει από εκεί η φυλή. Ο κύριο Πατούλη θα, θα γιγαντώσει με την ανακύκλωση. Ο ίδιο ο υπουργό των Τεχατζηδάκη, ο αντίστοιχο, έλεγε ότι είναι ελάχιστη η ανακύκλωση που κάνουμε. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να κάνει διακηρύξει. Ναι. Θα τι βρει μπροστά σου. Ναι. Έτσι, το θέμα είναι να κάνει έργα πραγματικά mm -hmm. και να πάρει αποφάσει που θα λύσουν το πρόβλημα του κόσμου. Και να μην θεωρείται ούτε το σχιστό σε εμά εκεί, ούτε πολύ περισσότερο mm -hmm. το θεάσιο mm -hmm. πεδίο η πίσω αυλή τη Αττική. Πρέπει Έτσι. να κλείσουμε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία παρακολουθούμε και τι συνεδριάσει των Περιφερειακών Συμβουλίων. Θα είμαστε εκεί 31 Ιανουαρίου, στον Ασπρόπεγο. Σα ευχαριστώ θερμά. Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ. ο κ. Στέλιος Μπενετάτο είναι ο γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Αττική. Λαϊκή συσπήρωση.